Τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη και αναφωνώντας αθάνατος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Μανώλη Γκλέζο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να κυματίζει με σύστια η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, στον ίδιο ιστό από τον οποίο κατέβασε πριν 79 χρόνια τη σημαία των Ναζί, ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, όπως τον αποκάλεσε τότε ο Σαρλ Ντεγκόλ για αυτή την εμβληματική πράξη του μαζί με τον Λάκη Σάντα. Αυτός, κύριε, ανάπαυσαν την ψυχή και κειμένου του Λουσέ Μανουήλ. Την εκρόσιμη ακολουθία τέλεσε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Υπήρξε το σύμβολο της εθνικής αντίστασης σε ώρες συμφοράς για την πατρίδα, ανέφερε στον επικίδιο λόγο του. Έπραξε δύο ελάλησε. Μου ζήτησε όταν θα έλθει η ώρα εκείνη που σφραγίζει την γήινη ζωή να προστώ της νεκρόσιμης ακολουθίας, να διαβάσω τα γράμματα της Εκκλησίας, όπως είπε. Αιωνία η μνήμη του. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρέτησε τον Μανώλη Γκλέζο με ανάρτηση σε προσωπικό τόνο και με μια φωτογραφία τους από το Φεβρουάριο του 2018. Όταν τον επισκέφθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. «Πονά όταν κάνεις λάθη», μου έλεγε. Αυτός ήταν ο Μανώλης. Ένας αντάρτης μέχρι τα 98 του χρόνια. Ένα πνεύμα συμβίβαστο. Σαν τον Αετό δεν μπορούσε ποτέ να κλειστεί σε καλούπια. Ήθελε να πετά διαρκώς στους ουρανούς της αμφισβήτησης. Η ζωή του Μανώλη ήταν ταυτισμένη με την περιπέτεια της αριστεράς. Τα συλληπιτήριά του για την απώλεια του Μανώλη Γκλέζου εξέφρασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρώσος πρόεδρος, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αναφέρεται στον ήρωα της εθνικής αντίστασης και φίλο της Ρωσίας, που συνέβαλε, όπως είπε, προσωπικά στον αγώνα κατά της αθώωσης των Ναζί και των δοσιλόγων τους.